όλες αυτές οι διοικητικές πράξεις δεν είναι. Είναι πεπερασμένος ο αριθμός των ανθρώπων που μπορούν να ταυτοποιηθούν, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται άλλοι και άλλοι που έρχονται και άλλοι που έρχονται και να φτάνουμε σε αυτόν τον ανεξέλεγκτο αριθμό. Μπορούμε να τον φιλοξενήσουμε όλο αυτόν τον αριθμό? Δεν μπορούμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Μόνο του το κεντρικό κράτος, χωρίς υπόδειξη των χώρων από την τοπική κοινωνία και τις περισσότερες φορές με εχθρική στάση της τοπικής κοινωνίας. Δεν γίνονται αυτά. Αυτά πρέπει να τα κατανοήσετε, γιατί δεν είναι κανένα μαγικό ραβδί το να φτιάνεις δομές και ταυτόχρονα ένα μαγικό ραβδί να εξαφανίζονται οι πρόσφυγες από τα νησιά. Είναι μία πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα που είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, εξαιρετικά περίπλοκη, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Και αν καταλάβουμε ότι είναι πρόβλημα όλων μας, μόνο έτσι θα επιληθεί. Αν θεωρούμε ότι τώρα είναι της κυβέρνησης ή της Χριστοδουλοπούλου, ας την τζακίσουμε και δεν μας πειράζει τι θα γίνει, ή πούμε ότι είναι μόνο ελληνικό, να το λύσουμε μεταξύ μας, και δεν δώσουμε το ευρωπαϊκό χαρακτήρα του προβλήματος, αφού αυτοί οι άνθρωποι το ξέρουμε ότι δεν έρχονται για την Ελλάδα, έρχονται για την Ευρώπη. Ή πολύ περισσότερο δεν είναι καν ευρωπαϊκό, είναι διεθνές. Γιατί αυτοί που εξολοθρεύουν αυτές τις χώρες δεν είναι μόνο η Ευρώπη, είναι και η Αμερική, είναι και ο Καναδάς, είναι και η Αυστραλία, και όλοι αυτοί πρέπει να μοιραστούν αυτό το δράμα του πολέμου που ζουν αυτές οι χώρες. Και να γίνει καταμερισμός όχι μόνο ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης, αλλά ανάμεσα σε όλη τη διεθνή κοινότητα. Κατά συνέπεια, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να εκπονήσουμε μία στρατηγική για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Όταν λοιπόν κάνουμε την ταυτοποίηση και βλέπουμε ότι κατά 80% είναι πρόσφυγες και κατά 20% είναι μετανάστες, πρέπει να αποφασίσουμε ποια θα είναι η πολιτική μας. Και η πολιτική μας είναι αυτή που λένε οι νόμοι. Είναι νόμιμη. Θα μου πείτε, σε μια εποχή που η νομιμότητα δεν λέει καν σε κανέναν τίποτα, αυτό παρηγορεί? Δεν ξέρω. Αυτό λένε οι νόμοι. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι με βάση τις διεθνείς συνθήκες αυτό να κάνουμε. Και λέμε τώρα, οι ελλείψεις είναι τραγικές. Πρώτα απ' όλους, εμείς στενοχωριόμαστε για το πώς ζουν οι πρόσφυγες στους δρόμους, χωρίς νερό, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς ιδιωτικότητα και κάτω από το έλεος του όποιου ρατσιστή μπορεί να τρελαθεί και να κάνει το οτιδήποτε. Εμείς στενοχωριόμαστε που μέσα κάτω από αυτή την πίεση μεταξύ τους μαλώνουν ή δημιουργούν επεισόδια. Εμείς πάνω απ' όλα στενοχωριόμαστε για τους κατοίκους των νησιών, τουλάχιστον για την πλειοψηφία, γιατί υπάρχει και μια μειοψηφία που έχει πλουτίσει, κυρίες και κύριοι, και στη Μυτιλίνη και στην Κο και στα άλλα νησιά. Έχουν πλουτίσει από τους πρόσφυγες, γιατί ειδικά οι Σύριοι είναι πλούσιοι, είναι η αστική τάξη της Συρίας που έρχεται στη χώρα μας. Και μακάρι να είχαμε τις δυνατότητες να τους κρατήσουμε εδώ, να επενδύσουν εδώ τα λεφτά τους, να επενδύσουν εδώ τις γνώσεις τους, να επενδύσουν εδώ τις ιδέες τους και τα σχέδιά τους για το μέλλον, αλλά θα τους πάρουν άλλοι που είναι πιο πλούσιοι. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους και κυρίως τους κατοίκους των νησιών που βλέπουν, άλλες φορές εκφράζουν αλληλεγγύη, άλλες δυσαρέσκεια, άλλες εχθρότητα, όλα είναι θεμητά μέσα σε αυτό το θέαμα και σε αυτή την πίεση. Όμως να απαντήσουμε. Μπορούμε σε μια τέτοια συνθήκη να πούμε πόσοι χωράνε στη χώρα? Μπορείς να πεις στον άνθρωπο που φεύγει από τον πόλεμο «δε χωράς»? Ποια συνθήκη το λέει αυτό? Δεν έρχεται να βρει δουλειά εδώ για να του πεις «δε χωράς, έχουμε ανεργία». Αυτά τα λέγαμε 20 χρόνια πριν, που ερχόντουσαν οι μετανάστες στη χώρα μας για να βρουν δουλειά. Αυτά δεν είναι επιχειρήματα για την προσφυγιά. Δεν είναι επιχειρήματα απέναντι στην υποχρέωσή μας να υποδεχθούμε τους ανθρώπους που τους κυνηγάνε λόγω πολέμου. Επίσης, πάμε στην συνέχεια της διαδρομής τους, που πάνε στην έξοδο. Λοιπόν, ένα μεγάλο ποσοστό από τις δηλώσεις της κυρίας Τασίας Χριστοδουλοπούλου.